Σήμερα θα δούμε μία απλή διαδικασία για να καταχωρήσουμε άρθρα και να μπορούμε να διαχειριζόμαστε όλο μας την αρθογραφία στη νέα μας ιστοσελίδα. Κάνουμε login με τους κωδικούς μας στη διαχείριση. Η πρώτη μας εικόνα. Πλέον δεν πηγαίνουμε στο μενού e-shop, πηγαίνουμε στο μενού περιεχόμενο άρθρα και κατηγορίες. Θα ξεκινήσουμε με τα άρθρα. Έχουμε κάνει μία κεντρική κατηγορία μάλλον, η οποία λέγεται blog και στο μενού blog. Σε αυτό μπορούμε να κάνουμε και υποκατηγορίες για να χωρίσουμε τα άρθρα μας, το οποίο θα το δούμε και στη συνέχεια. Πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε να καταχωρούμε μία κατηγορία, ας πούμε, που βρήκα στο site το παλιό, είναι τα προσεχώς. Μπορούμε λοιπόν στο μενού κατηγορίες να έρθουμε να κάνουμε νέο και να περάσουμε, ας πούμε, την κατηγορία προσεχώς. Ότι ανήκει στα blog, αποθήκευση και κλείσιμο. Ίδια λογική με το e-shop, δεντράκι, προσεχώς, στη κεντρική blog. Και πηγαίνουμε στα άρθρα. Εδώ βλέπουμε όλα μας τα άρθρα, δεν χρειάζεται να μπερδευόμαστε. Μπορούμε να βάλουμε φίλτρο να βλέπουμε μόνο του blog, για να μην έχουμε στο μάτι μας πάρα πολλά. Και κλικάρουμε στο κουμπί νέο. Θέλω να περάσω ένα άρθρο που βρήκα, το οποίο δεν θα το περάσω, είναι αυτό εδώ. Το βρήκα στην αρχή σε σελίδα και θα βάλουμε τον τίτλο. Αντιγραφή, επικόλυση, παράξενες μέρες, προσεχώς. Εμένα οι τίτλοι μου αρέσουν λίγο πιο όμορφοι. Κάνουμε αντιγραφή το κείμενο. Εντάξει, τώρα παίρνει και την εικόνα. Όπως έχουμε πει, σε ένα TXT editor θα κάνουμε επικόλυση και από εδώ επιλογή όλων και αντιγραφή μέσα στον editor. Ωραία, και ερχόμαστε εδώ, κάνουμε από στον υπολογιστή μας και πηγαίνουμε στο εικόνες και σύνδεσμη καρτέλα, εισαγωγική εικόνα, επιλογή, έναρξη μεταφόρτωσης. Υπάρχει ήδη, άρα μάλλον κάπου το έχουμε περάσει το άρθρο, δεν πειράζει, είναι αυτή εδώ, εισαγωγή, εικόνα πλήρους άρθρου, επιλογή, ξαναβρίσκουμε την ίδια και κλείσιμο. Όπως θα δούμε τώρα, αν κάνουμε μια ανανέωση εδώ και πάμε στο blog που ήταν κενό, μας έχει εμφανίσει το άρθρο μας. Μπαίνοντας μέσα το βλέπουμε ολόκληρο. Τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω στο άρθρο? Εδώ θα είναι ουσιαστικά η κατηγοριοποίηση του blog, όπως είναι, ας πούμε, στο Φεστιβάλ της Σάμου, που έχει μέχρι ένα σημείο και μετά μπαίνεις να διαβάσεις τα περισσότερα. Αυτό μπορούμε να πάμε στο σημείο που θέλουμε να το σπάσουμε, για παράδειγμα εδώ, και να βάλουμε περισσότερα. Αποθήκευση κλείσιμο. Και αν έρθουμε εδώ και κάνουμε ανανέωση, θα δούμε ότι μας χώρισε το κείμενο εκεί που βάλαμε το περισσότερα. Μπαίνοντας μέσα βλέπουμε και το υπόλοιπο άρθρο. Πάμε να περάσουμε και ένα δεύτερο, να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Έχω βρει άλλο ένα άρθρο που λέγεται Φεστιβάλ της Σάμου πρόγραμμα, μαθήματα από τους Έλληνες. Να περάσουμε αυτό. Ναι, έχει κυκλοφορίες, δεν ξέρω αν θέλω να τις περάσετε στο... Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ή τα υποκατηγοριοποιούμε με κατηγορίες που επιθυμούμε στο blog και περνάμε τα αντίστοιχα άρθρα σε αντίστοιχες κατηγορίες, ή τα περνάμε όλα τα άρθρα στο blog και από εκεί και μέσα τα χωρίζουμε μετά. Κάνουμε. Ας περάσουμε και το μαθήματα από τους Έλληνες. Έχει εικόνα αυτό εδώ? Έχει. Ωραία.
Λοιπόν, εγώ αυτό θα το περάσω στην κεντρική κατηγορία του blog. Άρα, νέο. Μαθήματα από τους Έλληνες. Ερχόμαστε και κάνουμε αντιγραφή το κείμενο. Ναι, αυτό τώρα έχει και βιβλίο μέσα. Μάλλον πάει στο... Μάλλον δεν μας χρειάζεται αυτό να το περάσουμε από ό,τι κατάλαβα.